Καλημέρα, βροχερές καλημέρες. Σήμερα θα μιλήσουμε γιατί το μυαλό χρειάζεται και αυτό την Κυριακή του. Αν θέλεις να μάθεις τι θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κλίμα πρωί-πρωί να τις ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το γιατί το μυαλό χρειάζεται και αυτό την Κυριακή του. Είτε κάνεις κάποια δημιουργική εργασία, είτε είναι απλά μια τυπική διαδικασία, δηλαδή είναι πιο έτσι τυποποιημένα τα πράγματα. Πολλές φορές το μυαλό σου είναι επικεντρωμένο στη δουλειά σου. Είτε είσαι στη δουλειά, είτε όχι, σκέφτεσαι συνεχώς τη δουλειά. Κυρίως όταν είναι δημιουργική η δουλειά που κάνεις, τότε εκεί και αν είσαι συνέχεια το μυαλό σου στη δουλειά. Το μυαλό όμως για να μπορέσει να λειτουργήσει, χρειάζεται και αυτό την ξεκούρασή του. Για να μπορέσει να αποδώσει το μυαλό σου στην κατάσταση που θέλεις, θα πρέπει να του δώσεις και την ηρεμία που χρειάζεται. Ο Τζέι Σέτι λέει σε μια συνέντευξη που είχα δει, έλεγε ότι ό,τι είναι η γυμναστική για τους μύστους κανονικούς, είναι η γαλήνη και η ηρεμία για το μυαλό. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τον χρόνο να δώσουμε λίγο ηρεμία στο μυαλό μας και να το ξεκουράσουμε. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει όπως κάνουν παραδείγματος χάρη οι αθλητές, όταν το καλοκαίρι κάνουν την αποθεραπεία τους, γενικά σταματάνε να ασχολούνται έντονα με το άθλημα, παραδείγματος χάρη επειδή τελείωσε το πρωτάθλημα, ασχολούνται με κάποιο άλλο άθλημα. Δεν σταματάνε τη γυμναστική, αλλά κάνουν ένα άλλο άθλημα, έτσι ώστε το μυαλό να μην κάνει συνέχεια τις ίδιες κινήσεις, να ξεκουραστεί. Παραδείγματος χάρη, αν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν μπάσκετ, τένις, κάποιο άλλο. Τι γίνεται όμως στην καθημερινότητά μας? Εκείνη που έρχεται η Κυριακή. Ο ίδιος ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε 6 μέρες και την τελευταία μέρα, την 7η, κάθισε και ξεκουράστηκε. Εμείς γιατί να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Γιατί πάμε 7 στα 7 και έχουμε το μυαλό μας συνέχεια στην τζίτα? Αν λοιπόν θέλουμε να το ξεκουράσουμε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε να κάνει ακριβώς κάποια άλλα πράγματα αντίθετα με αυτά που κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε δημιουργικά πράγματα αν είναι τυποποιημένη η δουλειά που κάνουμε, ή αν κάνουμε τη δημιουργική δουλειά να κάνουμε κάτι άλλο άσχετο με τη δουλειά που κάνουμε. Αν θέλουμε, μπορούμε να ζωγραφίσουμε, να κάνουμε κάτι με χειροτεχνίες, με τα χέρια, κάτι το οποίο βάζει το μυαλό μας να σκεφτεί διαφορετικά και να κάνει καταστάσεις και κινήσεις διαφορετικές από αυτές, συγγνώμη, το κορμί μας και τα χέρια μας διαφορετικές από αυτές που κάνουμε συνήθως. Να κάνουμε μια άσκηση σωματική που θα επιτρέψει στο μυαλό μας την ώρα που τρέχουμε να ηρεμήσει λίγο, γιατί δεν μπορεί ταυτόχρονα να επεξεργάζεται πολλά πράγματα. Ή αν δεν προλαβαίνουμε όπως είμαστε εμείς 7 στα 7, κάνουμε τα βιντεάκια μας, δεν υπάρχει κάποια μέρα που να μπορούμε να 100% να ξεκουραστούμε, τότε να κάνουμε διαλογισμό. Να μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε λίγο χρόνο στο μυαλό μας να ηρεμήσει. Ο ίδιος ο Kobe Bryant σε μια συνέντευξη που είχα παρακολουθήσει έλεγε ότι κάποια στιγμή πήγε σε ένα παιχνίδι χάλια. Δεν του έβγαινε τίποτα. Και κάτσε και σκέφτηκε. Λέει, αφού δεν είναι δυνατόν να φταίει η προπόνηση, αφού κάνω εντατική προπόνηση και κάνω συνέχεια τις κινήσεις που πρέπει να κάνω, ξανά και ξανά προπόνηση. Γιατί δεν μου βγαίνει? Ανατρέχοντας πίσω, θυμάστε που λέμε ότι χρειάζεται παρατήρηση. Ανατρέχοντας πίσω στο παιχνίδι, κατάλαβε ότι τις προηγούμενες και γενικότερα τα βράδια κοιμόταν λίγες ώρες. 2 με 3 ώρες, λέει, ύπνο είχε το προηγούμενο βράδυ. Άρα από τότε ξεκίνησε να βάζει και τον διαλογισμό αλλά και τον καλό ύπνο στο μενού του και έτσι άρχισε να ανεβαίνει επίπεδα στην απόδοσή του. Έτσι και εμείς πρέπει να βρούμε 5 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. 5 λεπτά ξεκίνα την ημέρα, αποκλειστικά και μόνο για το μυαλό σου, να ηρεμήσει το μυαλό σου, να το κάνει να μην σκέφτεται ούτε το παρελθόν αλλά ούτε το μέλλον, παρά μόνο το παρόν. Να ηρεμήσει, να επικεντρωθεί στο τι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή, το πώς βιώνει, παραδείγματος χάρη, την αναπνοή εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν εφαρμογές, υπάρχει το YouTube, υπάρχει ό,τι θέλετε εκεί έξω, ειδικοί να σας βοηθήσουν και να μας βοηθήσουν να κάνουμε διαλογισμό. Ας δώσουμε λοιπόν στο μυαλό μας την Κυριακή που του χρειάζεται, την ξεκούραση που του χρειάζεται, προκειμένου να μας επιστρέψει πίσω όλα αυτά τα καλά που έχει μέσα. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Συγγνώμη, δεν θα μπορέσουμε να πούμε τις καλημέρες μας γιατί κατάμε και την εμπρομπλελίτσα. Μας έκανε προσποίηση ο καιρός. Νομίζαμε ότι δεν έβρεχε, αλλά ανεβήκαμε, είδαμε ότι βρέχει και κατεβήκαμε να πάρουμε άλλη εμπρομπλελίτσα. Δεν βρήκαμε και την κόκκινη, δεν έχουμε καλό background. Καλή συνέχεια σε όλους, να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε, ωραίο.